Το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρωζώνη υποχώρησε τον Δεκέμβριο στο χαμηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2018, στο 7,4%, όπως ανακοίνωσε η Eurostat. Το ποσοστό είναι καλύτερο από αυτό που ανέμεναν οι αναλυτές σε έρευνα της Factset, που προέβλεπε να διαμορφωθεί στο 7,5%. Η ανεργία διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στο 7,5% σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας είναι στην Ελλάδα. Μεταξύ των 19 χωρών της Ευρωζώνης, η Γερμανία και η Ολλανδία είχαν το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας το Δεκέμβριο, με το ποσοστό να είναι στο 3,2%. Στον αντίποδα, τα πιο υψηλά ποσοστά καταγράφονται στην Ελλάδα, στο 16,6% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, και στην Ισπανία, στο 13,7%. Τέλος, τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 6,2% το Δεκέμβριο από το 6,3% που ήταν το Νοέμβριο.